σβήσουν εκεί. Έλα, κάνε. Ναι, 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 ναι. Πάρε μία για να σβήσουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Έλα, Βασίλη. Συμπατριώτες, τερπνιώτες, φίλοι της Βυσαλτίας, αγαπητοί φίλοι του νομού Σερών, όσοι παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, έχετε τη μεγάλη τιμή να βλέπετε επάνω στη σκηνή την μεγάλη τιμή της Ελλάδος, την Άννα Κορακάκη. Το χωριό μας, η Τερπνή Σερών, όπως σε όλα πρωτοστατεί, υποδέχεται την Ολυμπιονίκη με τη φλόγα. Τη φλόγα της αγάπης, τη φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας, τη φλόγα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια φλόγα που ξεκίνησε από τον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, περιδιαβαίνει όλη την Ελλάδα για 2 μήνες, και θα καταλήξει στο ΕΚΕΑ στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου. Εμείς οι εθελοντές αιμοδότες, που όχι μόνο δίνουμε το αίμα μας, αλλά διακηρύττουμε και ευαισθητοποιούμε το κοινό, είμαστε υπερήφανοι για το χωριό μας. Το χωριό Τερπνή είναι πρωτοπόρο στον εθελοντισμό. Από το 1980 ξεκίνησε την εθελοντική αιμοδοσία. Έχει μια ανωδική πορεία με 2 τράπεζες αίματος, μία στις Σέρες και μία στη Θεσσαλονίκη, και εξυπηρετεί τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Το όραμά μας είναι να έχει η χώρα μας αυτάρκεια από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Σήμερα, εδώ στην Τερπνή, με αυτή την τιμή που γίνεται από την Ολυμπιονίκη, εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους σας, εκ μέρους όλων, τη δίνουμε, αγαπητή μας Άννα, πρώτον τα συγχαρητήρια και το μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρετε, η Άννα από εδώ κατάγεται, έχει γέννημα θρέμα εδώ από τη μητέρα, τη γιαγιά, οπότε δράμα όμως ακούγεται γιατί είναι ο πατέρας. Τάσο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον πατέρα, τον άξιο πατέρα, που θα δει από ό,τι ξέρω και δεύτερο Ολυμπιονίκη. Αυτό το ευχόμαστε. Κυρία Δήμαρχε, πάρτε το λόγο, δώστε το χαιρετισμό που αξίζει σήμερα εδώ σ' όλους. Μα ευχαριστήσω θερμά και τον Πρόεδρο και την Άννα που θα την ονομάσω και είναι δικό μας παιδί. Γιατί έτσι το αισθανόμαστε εμείς τουλάχιστον εδώ στο Δήμο το δικό μας. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε και ζητήσαμε από το παιδί να έρθει να μοιραστούμε την τόσο μεγάλη χαρά την οποία έδωσε όχι μόνο εδώ σε εμάς την περιοχή τη δική μας, αλλά έκανε υπερήφανη ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι ρίγη συγκίνησης όταν βλέπεις την ελληνική σημαία να κυματίζει στο μεγαλύτερο ιστό. Είναι ότι προτιμότερο μπορείς να προσφέρεις για την πατρίδα σου, μπορείς να κάνεις για αυτό που αγαπάς τόσο πολύ, τον αθλητισμό, τον πρωτοαθλητισμό. Να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά συγκινημένη, για το παιδί αυτό που μας χάρισε αυτό το μεγάλο έπαθλο. Και χρυσός και χάλκινος Ολυμπιονίκης λοιπόν, διπλό είναι αυτό που μας έχει προσφέρει η Άννα. Συγχαρητήρια στον πατέρα της, στον προπονητή, στη μητέρα η οποία άοχνα πάντα προσπαθεί για ό,τι καλό για τα παιδιά που έχουμε ο καθένας γονιός στο σπίτι του. Εύχομαι από καρδιάς να έχει πάντα τύχη στη ζωή του, να πετύχει ό,τι καλύτερο μπορεί, ό,τι περισσότερο θα ευχαριστήσει πρωτίστως την ίδια. Θα τη βοηθήσει να αναδείξει αυτό που αγαπά περισσότερο από κάθε άλλο. Και να πω και λίγα λόγια για το θέμα της αιμοδοσίας. Είμαστε περήφανοι επίσης και για το θέμα του εθελοντισμού που ξεκίνησε και εδώ και χρόνια είναι
και είναι γέννημα θρέμα του Δήμου του δικού μας. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης από την Τερπνή, ο οποίος είναι μέσα μέλος της Αφικτιονίας και κάθε χρόνο με χαρά δεχόμαστε και με συγκίνηση όλη αυτή τη συμμετοχή τους, όταν έχουμε μάλιστα και τα γερακίνια, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι είναι ένας θεσμός που φέτος γιορτάζουμε τα 35 χρόνια. Και τα γιορτάζουμε με αγάπη. Γιατί, άραγε, γιατί τα αγαπήσανε πολλοί οι πολίτες και γιατί το έχουν αγκαλιάσει και η συμμετοχή τους είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ. Άννα μου ιδιαίτερα εσένα. Πρόεδρε μου εσάς που υπάρχετε και μας αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Και είναι κάτι για το οποίο παλεύετε, είναι για το αίμα. Το οποίο δεν έχει τιμή, γι' αυτό ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται. Προσφέρετε, δίνει ζωή και δίνει ζωή σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, για τα καλά σου λόγια. Τα κρατάμε και θα τα υπενθυμίζουμε συνεχώς. Είμαστε απαιτητικοί και γι' αυτό υπάρχουμε. Και τώρα, ο πρόεδρος της κοινότητας εδώ, εμείς κοινότητα τη λέμε και θα τη λέμε, κοινότητα Τερπνής. Δημοτική κοινότητα είναι με τον καλλικρατικό νόμο. Γεράκης Δρουβλής. Έλα, εσύ είσαι ο αμφιτρίωνας τώρα, εδώ, του χωριού. Να συγχαρώ τους συλλόγους που φέρανε τη φλόγα για ακόμα μία φορά στο χωριό μας. Να συγχαρώ την Άννα Κορακάκη που μαζί με τη φλόγα ήρθε να τιμήσει το χωριό μας. Ευχαριστώ. Λιτά, χωρίς πολλά έξοδα. Αγαπητή μου Άννα, σήμερα το έμβλημα αυτό της Ποσέα νομίζω ότι σου ταιριάζει, γιατί ο εθελοντισμός και ο αθλητισμός πάνε μαζί. Και όταν μάλιστα είναι και πρώτο αθλητισμός, δημιουργεί περισσότερα ρίγη. Ένα μπλουζάκι τιμητικά από την Ποσέα. Αυτό το βιβλίο έχει τα πάντα για την εθελοντική αιμοδοσία. Είναι κάτι, ένα εργαλείο που θα σε βοηθήσει στην μετέπειτα ζωή σου, γιατί αντανακλά εθελοντισμό, προσφορά και πάνω απ' όλα πολιτισμό. Αυτό οι Τερπνιώτες το κάνανε στις Σέρες πριν 10 χρόνια, όταν κάναν τη μεγάλη Αμφικτιονία που έμεινε στην ιστορία. Το έχουμε και το τιμούμε και το δίνουμε σε σημαίνοντα πρόσωπα. Σου αξίζει. Και αυτό είναι το σήμα της σημερινής ημέρας, για να θυμάσαι σε ανάμνηση της 14ης Αμφικτιονίας βρέθηκες στην Πατρόα Γη, την Τερπνή. Το χαιρετισμό γιατί τον περιμένουν όλοι. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι απόψε εδώ, στο χωριό, στην Τερπνή. Και επίσης θέλω να συγχαρώ θερμά το Σύλλογο για την γενικότερη προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, τόσο στο κομμάτι που αφορά τον πολιτισμό, αλλά κυρίως στο κομμάτι που αφορά τη βοήθεια στον συνάνθρωπο μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τον δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, θα σας παρακαλούσα να καθίσετε για να δούμε τι μας ετοίμασε ο Σύλλογος Γυναικών εδώ με την πρόεδρο, την κυρία Ευαγγελία Κεραμιδά, με τα αγαπητά μας παιδιά του Δημοτικού Σχολείου που κάθε χρόνο παρευρίσκονται σε αυτή τη γιορτή με δικά τους δημιουργήματα. Θα τα ακούσετε και θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα. Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου, κυρία Νιξούλα, χαίρομαι που σε βλέπω σήμερα εδώ. Καθίστε, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εδώ της Τερπνής. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Λοιπόν.